Θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, για τα σενάρια που αφορούν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και βέβαια θα ακούσουμε και τη θέση των ξενοδόχων. Κύριε Τάσιο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε κάποια εξέλιξη με το θέμα των περίφημων διμερών συμφωνιών της χώρας μας με άλλες χώρες προκειμένου να κλειδώσουν κατά κάποιο τρόπο και οι πρώτες αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω φυσικά στην ερώτησή σας να εκφράσω και δημόσια, μια και μου δίνετε το βήμα, τα ειλικρινά συλληπιτήρια του ξενοδοχειακού κλάδου στον φίλο, συνεργάτη πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της ρωσικής αγοράς για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τον απεβιώσαντα Μπόρις Μουζενίδη, ο οποίος ισορρό του ήρθε στην Ελλάδα και αύριο το πρωί θα είναι η κηδεία του, αιωνία η μνήμη. Για μας ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, έφυγε νωρίς, πιστεύω από εδώ και πέρα η οικογένεια θα σταθεί με τις νέες της πια δυνάμεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την καλή προσπάθεια από τη ρωσική αγορά, από ένα καθαρά ελληνικό στοιχείο, καθαρά ελληνική επιχείρηση. Μάλιστα. Μία θλιβερή είδηση, βέβαια, που σόκαρε όχι μόνο τους ξενοδόχους, αλλά όλους τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Ακριβώς. Στο ερώτημά σας, οι διμερείς συμφωνίες, ναι, είναι ήδη στο τραπέζι, θα έλεγα. Αρχικά τουλάχιστον για προορισμούς κυρίως της Βορείου Ελλάδος σε σχέση με τη Σερβία τις προηγούμενες μέρες, οδικού τουρισμού κατά βάση και της Ρουμανίας, έπεται και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει στις 14 Απριλίου από το ταξίδι του Υπουργού του κυρίου Θεοχάρη στη Ρωσία. Μια πολύ σημαντική παρέμβαση εκεί. Νομίζω ότι θα υπάρξει η δυνατότητα να δούμε κάτι καλύτερο και από αυτήν την εθνικότητα. Διμερείς συμφωνίες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν ανοίξει κυρίως γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει το περιθώριο σε χώρες που θέλουν να αναγνωρίσουν έως ότου το κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων άλλα εμβόλια, όπως για παράδειγμα το Sputnik ή το Κινέζικο ακόμη, να μπορούν να τα αναγνωρίζουν και να μπορούν στην πορεία να δέχονται πελάτες από αυτές τις χώρες, έχοντας και αυτή το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Άρα είναι σε ένα καλό σημείο. Επίσης με το Ισραήλ συμβαίνει το ίδιο. Και βέβαια αναμένουμε με μεγάλη αγωνία τι θα γίνει με τη Μεγάλη Βρετανία. Μάλιστα, πότε βλέπετε τις πρώτες πτήσεις, τις πρώτες αφίξεις? Υπάρχει μια ημερομηνία, 14η Μαΐου. Είναι ρεαλιστικός αυτός ο σχεδιασμός? Από τη στιγμή βέβαια που προκρατήσεις δεν υπάρχουν, από τη στιγμή που η εμβολιαστική διαδικασία έχει κάποια κενά και όπως είπατε η βρετανική αγορά σίγουρα έχει ένα θέμα, υπάρχει προβληματισμός. Σωστά το αναφέρετε, ιδιαίτερα όσον αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία θα καθορίσουν τη φετινή σεζόν. Θα έλεγα ότι το πραγματικό διαβατήριο μιας καλύτερης σεζόν από το 20 θα είναι να έχουμε το χρώμα πράσινο όσον αφορά τα επιδημιολογικά δεδομένα και αυτό νομίζω τον Απρίλιο δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Θα δούμε για το Μάιο. Το 14-5 ναι, έχει το δικό του ρεαλισμό, κυρίως γιατί έχουμε δώσει την δυνατότητα να προγραμματιστούν κάποιες πτήσεις. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα να η περαιρεώση ατμόσφαιρα της ζήτησης αυτή να συνεχίσει να υπάρχει και να είναι έντονη. Βέβαια, δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις. Αλλά πώς να πραγματοποιηθούν όταν στο βαθύ κόκκινο είναι πάρα πολλές χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά φυσικά και σε άλλες υπήρους. Άρα λοιπόν το 14-5 ναι, μπορεί να ξεκινήσει η σεζόν. Από εκεί πέρα όμως η εκτίμηση δική μας, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, είναι ότι τα ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν όλα το Μάιο και πάμε προς τον Ιούνιο ιδιαίτερα. Σε περιοχές που, όπως για παράδειγμα την Κρήτη, ουσιαστικά μιλάμε για πτήσεις τσάρτερ σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν φυσικά και οι τακτικές σε όλα τα αεροδρόμια του νησιού, όπου ουσιαστικά σε αυτές, αν θέλετε, κουμπώνει και αεροπορική θέση ουσιαστικά με ξενοδοχειακή κλίνη. Άρα λοιπόν, βλέπω από τον Ιούνιο και μετά και σε κάποιες περιοχές και μετά τις 15 έκτου. Θα εξαρτηθούν όλα και από το εμβολιασμό, όπως σωστά το είπατε πριν. Και βέβαια, μιλάμε έτσι κι αλλιώς για μια χρονιά που είναι COVID και πάλι. Μάλιστα. Θα ανοίξουν όμως τα ξενοδοχεία σε σχέση με πέρυσι. Πολλά σε πανελλαδικό επίπεδο δεν άνοιξαν. Σωστά. Σε σχέση με τους αριθμούς, 2020 από τα 10.000 ξενοδοχεία άνοιξαν τα 5.500. Από αυτά τα 10.000 είναι περίπου 2.000 είναι τα λεγόμενα συνεχούς λειτουργίας, τα οποία όπως ξέρετε είναι ανοιχτά ίσον κλειστά. Όσον αφορά την εποχικότητα, νομίζω δεν υπάρχει περιθώριο να μείνει κλειστό ξενοδοχείο για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, για δεύτερη οικονομική χρήση. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι σε αυτό κατευθύνονται. Βέβαια, ο Μάιος έχει χαθεί. Πάμε προς τον Ιούνιο και να δούμε τι πληρότητες τελικά θα έχουμε. Γιατί ξέρετε, η έναρξη στις 14-5 με το πόσα ξενοδοχεία τελικά θα ανοίξουν
και τι πληρότητες θα κάνουμε για να έχουμε οικονομικά στοιχεία καλά, έχουμε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και δρόμο ακόμη μέχρι να το αποκτήσουμε. Μιλάμε ουσιαστικά για Ιούλιο με Οκτώβριο, μακάρι να πάει και Νοέμβριο, ιδιαίτερα στην Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, ναι. Αλλά σε αυτό έχει ακόμα πολύ δρόμο για να το δούμε. Βλέπετε την Κρήτη στις πρώτες θέσεις όσον αφορά το ενδιαφέρον ξένων επισκεπτών να βρεθούν στη χώρα μας για διακοπές? Παραδοσιακά η Κρήτη, νούμερο ένα προορισμός, νούμερο ένα. Εξαιρετική ξενοδοχειακή υποδομή και φυσικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ ψηλά, αν θέλετε, στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, κυρίως από την Ευρώπη. Έπεται στη συνέχεια το Νότιο Αιγαίο και βέβαια οι υπόλοιπες περιοχές, όπου ίσως έχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Όμως σας λέω και κυρίως εκεί θέλω να εστιάσω, ότι θα είναι μια χρονιά πάλι με αρνητικό πρόσημο. Άρα δύο συνεχόμενες χρονιές, μεσοσταθμικά, η εκτίμησή μου είναι, με μία μείωση του τζίρου του 50 με 60%, τονίζω για δύο χρονιές, 20 και 21, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουμε μια πενταετία από εκεί και πέρα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανακάμψουν σε πραγματικά κέρδη. Είστε ξεκάθαρος, κύριε Τάσκε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.